Εδώ βέβαια και λίγες μέρες τα πανεπιστήμια βρίσκονται στην επικαιρότητα και δεν ήταν καθόλου δύσκολη η πρόβλεψη για το σκηνικό της δικοματικής αντιπαράθεσης που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Ήταν αναμενόμενη και με αυτήν την έννοια δεν μας προξένησε καμία απολύτως έκπληξη. Προσέξτε όμως, επικαιρότητα και αντιπαράθεση όχι για το πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια σε ένα καθεστώς μόνιμης χρόνιας υποχρηματοδότησης που τα καταδικάζει να λειτουργούν στα όρια τους κυριολεκτικά. Όχι γιατί το κόστος των σπουδών γίνεται για πάρα πολλούς φοιτητές μεγάλο και για ορισμένους και αξεπέραστο μάλιστα εμπόδιο για τις σπουδές τους επικαιρότητα και αντιπαράθεση όχι για την τραγική κατάσταση, για την ελεηνή μάλλον κατάσταση της φοιτητική μέρημνα. Όχι γιατί το πτυχίο δεν διασφαλίζει συνήθως πρόσβαση στο επάγγελμα στις σπουδές πάνω στις οποίες έχει σπουδάσει κάποιος. Όχι γιατί οι πτυχιούχοι τρέχουν για πανάκριβα πιστοποιητικά, βρίσκουν εδώ και εκεί κακοπληρωμένες δουλειέ πολλές φορές του ποδαριού και βέβαια ένα τείχος τεράστιο, πελώριο τείχος να υψώνεται, τείχος ανασφάλειας μπροστά τους, το οποίο τους απειλεί. Όχι για όλα αυτά, αλλά για τα όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες στην ΑΣΟΕ. Πρώτα, με αφορμή τη δράση διαφόρων ομάδων με ύποπτο ρόλο, είτε με μπογιές, είτε χωρίς μπογιές, Ομάδε, άσχετε από φοιτητικού συλλόγου, που η ενέργειά, στους, η ενέργειά αυτών των ομάδων είναι βούτυρο στο ψωμί πραγματικά για την κρατική καταστολή, και αυτό επιβεβαιώθηκε με την επέμβαση της αστυνομία την Κυριακή στην Ασοέ. Και βεβαίω με αφορμή την άστοχη και ακατανόητη για μα ε, απόφαση της Πριτανία τη Ασοέ, τη σχολή, για το lockout της σχολής και βεβαίω για τα όσα ακολούθησαν, για την παραβίαση του ασύλου από τι δυνάμει των ΜΑΤ, για την αστυνομική εισβολή, με την οποία οι αστυνομικέ δυνάμει στράφηκαν ενάντια σε φοιτητέ, οι οποίοι ζητούσαν τι, αντιδρούσαν για το κλείσιμο τη σχολή από την Πριτανία. Δεν θεωρούμε ότι είναι τυχαίος ο χρόνος όλων αυτών των γεγονότων. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παρήγορα σημάδια αναζωογόνησης του φοιτητικού κινήματος, παρήγορα σημάδια και για τους φοιτητές, αλλά και ευρύτερα για το λαϊκό κίνημα. Και εδώ θα χρειαστεί νομίζω μια υπενθύμηση, κυρίως στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρώτα-πρώτα δεν ξέρω πόσο απίθμενο μπορεί να είναι το πολιτικό θράσος ενός χώρου, ένας χώρος ο οποίος δεν δίστασε σε παρόμοιες φοιτητικές κινητοποιήσεις πάρα φορές να τις αντιμετωπίσει και αυτός, μιλώ για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με χημικά και με άγρια καταστολή, αλλά και για έναν ακόμα λόγο, για ένα πόρισμα το οποίο έχει, δεν συζητιέται και πάρα πολύ, για ένα πόρισμα της προηγούμενη κυβέρνησης, της προηγούμενη πλειοψηφίας, για, μιλώ για το περιβόητο πόρισμα του κυρίου, της Επιτροπής του κυρίου Παρασκευόπουλου για τα πανεπιστήμια, ένα πόρισμα που ούτε λίγο ούτε πολύ εξομοίωνε τη φοιτητική δράση με και τις φοιτητικέ κινητοποιήσεις και τις ενέτασε στα ζητήματα παραβατικότητας των ΑΕΗ δίπλα, ας πούμε, στη διακίνηση των ναρκωτικών και στο πώς θα αντιμετωπίζονται αυτές οι διεκδικητικού χαρακτήρα πρόσκαιρες καταλήψεις χώρων από φοιτητέ ή άλλες ομάδες με ή χωρίς φθορές. Είχε πολλά τέτοια άνθη το πόρισμα της επιτροπής αυτής της προηγούμενης πλειοψηφίας. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθω τώρα στο προκείμενο και στο θέμα για το οποίο συζητάμε, σε σχέση με την έκθεση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, μια αρχή βεβαίως που δεν έχει συνταγματική κατοχήρωση, θεωρείται όμως ανεξάρτητη. Τώρα ο βαθμός ανεξαρτησίας είναι κάθε φορά συζητήσιμος, Εν πάση περιπτώσει δεν είναι ώρα να κουβεντιάσουμε για το χαρακτήρα και το ρόλο τη ΑΔΙΠ. Θα μπορέσουμε να πούμε ορισμένα πράγματα στην επόμενη συνεδρίαση, ε, ίσως. Ε, έχουμε ορισμένες παρατηρήσεις, επειδή ξέρετε η έκθεση αφορά το 2018, αλλά βρισκόμαστε ήδη στα τέλη του 2019, έχουν τρέξει σημαντικά ζητήματα. Ένα από αυτό που έβαλε, νομίζω, πολύ μεγάλη και βαθιά τη φραγίδα... Στον πανεπιστημιακό χώρο είναι οι πανεπιστημιοποιήσει των ΤΕΙ, οι οποίε συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα με ένα μαζικό τρόπο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πανεπιστημιοποιήσει, βεβαίω, οι οποίε συνέβαλαν στο βάθεμα τη κατηγοριοποίηση πτυχίων και φοιτητών. Εξαιτία λοιπόν αυτή τη πανεπιστημιοποίηση, για να μην με αρκετοί φοιτητέ βρίσκονται στον αέρα. Όχι μόνο εξαιτία τη αναστολή, για παράδειγμα, αυτών των 37 τιμάτων που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο, αλλά και εξαιτία των σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία των ήδη λειτουργούντων αυτών σχολών, ε, προβλήματα λόγω τη υποχρεματοδότηση, προβλήματα με ελλείψει ε, εκπαιδευτικού προσωπικού, προβλήματα υποδομών, προβλήματα έλλειψη εργαστηρίων. Ε, ε, εν πάση περιπτώσει, προβλήματα ε, γενικότερα της... Ε, της, φοιτητή, της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις νομίζω ότι δεν ε, μπορεί να λειτουργήσει έστω στοιχειοδός. Ε, θα θέλαμε ορισμένες απαντήσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα, το πώς το βλέπει και η Αδήπα, και το Υπουργείο Παιδείας, ε, όλο αυτό το ζήτημα έτσι όπως εξελίσσεται, και αν θέλετε και μια πιο ειδική ερώτηση, για παράδειγμα τι θα γίνει με τα πενταετή τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είχε, νομίζω, είχε γίνει μια σχετική συζήτηση. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε και την άποψη τόσο της ΑΔΥΠ όσο και, το, και του Υπουργείου. Σε σχέση τώρα με την λεγόμενη πιστοποίηση, για την οποία ε, πολλοί λόγος έγινε και από, τους, και από τον πρόεδρο εδώ και από την έκθεση βεβαίως της ΑΔΥΠ, να πούμε εδώ ότι η πιστοποίηση βεβαίως προϋποθέτει την αξιολόγηση, αλίμωνο. Η αξιολόγηση από όσο γνωρίζουμε, από όσο γνωρίζουμε και εδώ συμφωνούν όλα τα κόμματα που συμφωνούν με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν το λεγόμενο Ευρωμονόδρομο. Η αξιολόγηση λοιπόν συνδέεται με την χρηματοδότηση και αυτό μοιραία, ξέρετε, οδηγεί σε μια κατηγοριοποίηση αντικειμενικά, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, και των Ιδρυμάτων και το πτυχίο που χορηγούν και βεβαίως αντίστοιχα των φοιτητών τους. Ε, να πούμε εδώ ότι εξαιτίας αυτής της ε, αξιολόγησης ε, και της, που συνδέεται με την χρηματοδότηση, όλο αυτό μάλλον το σχήμα επενδύεται με το λεγόμενο, με, την, με το λεγόμενο όχημα της ε, οικονομικής αυτονομίας, ή, το ότι δηλαδή θα πρέπει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να βρουν πόρους χρηματοδότησης, πέρα και έξω από τη δημόσια χρηματοδότηση... που στην έκθεση της ΑΔΙΠ ορίστηκε να είναι σταθερή και βιώσιμη. Όχι επαρκής, προσέξτε, λείπει η λέξη επαρκής... να είναι απλώς σταθερή και βιώσιμη. Δηλαδή, ούτε αυτή η δημόσια χρηματοδότηση... η υποχρηματοδότηση μάλλον δεν είναι εξασφαλισμένη. Βεβαίως, αυτή η οικονομική αυτονομία κουμπώνει μια χαρά με την α, λεγόμενη διασφάλιση της ποιότητας, έτσι όπως το εννοεί κάθε φορά η στρατηγική βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κόμματα που πιστεύουν σε αυτήν, και που βεβαίως διασφάλιση ποιότητας έχει να κάνει και με τον έλεγχο και με την προσαρμογή μάλλον των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημιακών ενδρυμάτων σε αυτό που κάθε φορά αναζητά και θέλει η αγορά εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, οι ανάγκε, με λίγα λόγια, των επιχειρηματικών ομίλων. Ξέρετε όμω, στα προγράμματα σπουδών, εδώ και καιρό υπάρχει και έμεση, αλλά ορισμένε φορέ και άμεση εμπλοκή και ιδιωτών και επιχειρηματικών ομίλων. Και νομίζουμε ότι αυτό ακριβώ ήταν και η βασική αιτία, πέρα από τα άλλα επιχειρήματα, αυτό δεν υπόθηκε, αλλά αυτή είναι η βασική αιτία. Δηλαδή, η κατοχύρωση της εμπλοκής των ιδιωτών και των επιχειρηματικών ομήλων στην κατάρτιση, στην, στην εμπλοκή του, σε πάση περιπτώσει, στον, στη δια, για τη διαμόρφωση των ε, προγραμμάτων σπουδών. Αυτό ακριβώς ήρθε να υπηρετήσει και η βασικά και η κατάργηση ε, του πανεπιστημιακού ασύλου πρόσφατα από την ε, κυβέρνηση. Βεβαίως, εδώ να προσθέσουμε ότι και η επιχειρηματική δράση των uh, πανεπιστήμιων, αλλά και η εμπορευματοποίηση της γνώσης, δεν έχουν σταματήσει όλα τα τελευταία χρόνια να διευρύνονται και να επεκτείνονται. Τι να θυμηθούμε εδώ, να θυμηθούμε τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ, που μετέτρεψε σχεδόν όλα τα μεταπτυχιακά σε μεταπτυχιακά με δίδακτρα, ή, ή βεβαίως... Ε, ε, καινούργια τμήματα που συνέβησαν μετά που οργανώθηκαν μάλλον μετά τις πανεπιστημιοποιήσεις που ανοίγουν το δρόμο ακόμα και για την επιβολή διδάκτωρων προπτυχιακές, στις προπτυχιακές σπουδές. Ε, κλείνω εδώ. Ε, θα θέλαμε να ακούσουμε ορισμένα α, τις απαντήσεις της δικές σας αλλά και της Υπουργού για τα ζητήματα που βάλαμε και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της δημόσιας υποχρηματοδότησης που δημιουργεί πια ζητήματα στοιχειώδους λειτουργίας, όπως σας είπα, για πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ευχαριστώ.